Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Κέρκυρας Σπύρος Πουλής, μίλησε στην κάμερα του ΣΤΑΤ σχετικά με την προσθήκη μοτοσυκλέτας για το τοπικό τμήμα. Όπως σημειώνει, ο ρόλος της μοτοσυκλέτας αποτελεί οπισθοφυλακή για το ΕΚΑΒ Κέρκυρας, προκειμένου να διαχειριστεί πολλά περιστατικά σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κ. Παπασταθίου, από την ανάληψη του καθηκόντο του με την πρώτη επικοινωνία που είχαμε. Είχε εξαγγείλει μια σειρά από αιτήματα του σωματείου ότι θα γίνουν, δρομολογηθήκανε και γίνονται. Και όλους αυτούς οι οποίοι συμβάλλανε για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα να ενισχύεται το ΕΚΑΒ σε πρωτόγνωρα για την Κέρκυρα, ας πούμε, γεγονότα, ας πούμε, πρωτόγνωρες καταστάσεις σε αυτή τη στιγμή όπως ενισχύεται το ΕΚΑΒ. Είναι αναγκαία η μηχανή και όχι ο μετοκλητιστής, είναι μηχανή. Να υπάρχει δηλαδή μια μηχανή σε δύο βάρδιες, τουλάχιστον πρωί και απόγευμα. Η μηχανή είναι οπισθοφυλακή και 5 ασθενοφόρα να έχουμε στη βάρδια. Αν θα φύγουν και τα 5 ασθενοφόρα, που πολλές φορές μπορούν να φύγουν στη διάρκεια του καλοκαιριού και της δουλειάς που υπάρχει, η μηχανή μένει πίσω και είναι οπισθοφυλακή. Θρυνήσαμε πριν 1-2 χρόνια το συμπολίτης μας από μια αιμορραγία κάτω στο Χαγιάτι που θυμάστε και άλλα περιστατικά. Η μηχανή είναι πίσω και θα μπορεί άμεσα να βοηθήσει. Είναι αναγκαία, επιβεβλημένη και ο γιατρός φυσικά που πρέπει να ξανά να προσπαθήσουμε να πάρουμε ξανά να βρούμε γιατρό. Να μπορέσουμε να στελεχώσουμε και με γιατρούς του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υποστήριξε πως το ΕΚΑΒ ήδη έχει ενισχυθεί σημαντικά, ενώ επανέλαβε τα αιτήματα των εργαζομένων για περαιτέρω αναβάθμισή του. Το ΕΚΑΒ για να λειτουργήσει σωστά και δεν είναι ένα όσο πιο δυνατό, γιατί είναι μια αλυσίδα τα οποία όλα αυτά είναι αναμεταξύ τους αναγκαία. Πρέπει να λειτουργήσει ο τομέας νότου, πρέπει να έρθουν οι γιατροί σε πλήρης βάρδια όλο το 24ωρο, δύο βάρδιες της θερινούς μήνες, αλλά και το χειμώνα ακόμα αυτές τις μέρες μπορεί να βγει η μηχανή. Πρέπει να αντικατασταθεί το ελικόπτερο και να έρθει ένα ελικόπτερο παντός καιρού και αυτό που έχουμε βάλει και το σωματείο και το βάλει και το σωματείο νευτεργατών, το είχαμε βάλει μέσα από την αρχή το σωματείο μας, ένα πλωτό ασθενοφόρο, να μπορέσουμε να έχουμε κάλυψη. Δηλαδή απαραίτητα πρέπει να είναι σε βάρδια 5 ασθενοφόρα πρωί και απόγευμα.